Καλό μεσημέρι στον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, που είναι ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, και να το ευχηθούμε και καλή χρονιά. Γεια σας, κύριε Κατρίνη. Καλή χρονιά, κυρία Γκαντώνα, κύριε Φουσκίδη. Ελπίζω να έχετε καλές αναμνήσεις, κύριε Φουσκίδη, από τον πύργο. Εξαιρετικές. Μόνο καλές από τον πύργο. Εξαιρετικές. Έχετε και ωραία γουρουνοπούλα εκεί. Την αμαλιάδα τώρα, την καλύτερη. Έτσι, είστε top σε αυτά, δεν μπορούμε. Α, είσαι αμαλιάδα, δηλαδή κάνετε και τον προεκλογικό σας αγώνα, διότι προσέχετε την περιφέρειά σας κι εσείς, που έλεγε και ο Έμνης Λαύρης Κωνσταντάρας. Είμαστε διαρκή επαφή με τους πολίτες, δεν χρειαζόμαστε την προεκλογική περίοδο. Ωραία. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο ρόλος του πολιτικού. Να είναι διαρκή επαφή με τον κόσμο. Κατά κύριο λόγο αυτός είναι ο ρόλος του πολιτικού. Να ακούει και να προσπαθεί να μεταφράζει αυτά που ακούει σε πράξη. Ωραία, να περάσουμε λοιπόν, κύριε Κατρίνη, στα της καθημερινότητας. Να μας πείτε εσείς πώς ακούτε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει με το θέμα των φαρμάκων, με την έλλειψη που υπάρχει σε κάποια φάρμακα που καθημερινά μπαίνουν στα σπίτια του κόσμου λόγω ιώσεων, γρήπης και ούτω καθεξής. Πώς τα βλέπετε εσείς αυτά? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη προετοιμασία σε επίπεδο ΙΦΕΤ όσον αφορά τις προμήθειες των φαρμάκων, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με αναπνευστικές λοιμώξεις. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχε από τους επιδημιολόγους μια ασφαλής πρόγνωση ότι το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα έχουμε έξαρση των ιώσεων και της γρήπης και των νέων στελεχών, αλλά και όλων των λοιμώξεων που παρεμπιδημούν αυτό το χρονικό διάστημα. Και την ίδια στιγμή και η φαρμακοβιομηχανία έβαζε ζητήματα σε σχέση με τις παράλληλες εξαγωγές και τις ελλείψεις που υπάρχουν σε βασικά σκευάσματα. Θεωρώ λοιπόν ότι υποτιμήθηκε λίγο το μέγεθος της κατάστασης του προβλήματος και φτάνουμε τώρα στο σημείο να πηγαίνουν οι Έλληνες πολίτες σε φαρμακεία σε όλη τη χώρα και να μην βρίσκουν βασικά φάρμακα. Γιατί? Γιατί πολύ απλά, κυρία Γκαντώνα και κύριε Φουσκίδη, σε πολλά από αυτά συμφέρει να εξάγονται παρά να δίδονται στην εγχώρια αγορά. Αυτό όμως θα έπρεπε προληπτικά λειτουργώντας το Υπουργείο μέσω του ΙΦΕΤ να έχει φροντίσει να προμηθευτεί επαρκείς ποσότητες και να βάλει και ένα πλαφόν όσον αφορά το ποσό των φαρμάκων που μπορούν να εξαχθούν στις άλλες χώρες. Και αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι τρέχουμε τελευταία στιγμή. Βέβαια δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο. Ναι, είναι παγκόσμιο. Εδώ όμως φοβάμαι ότι είναι πολύ πιο έντονο από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες. Γιατί λόγω του τρόπου τιμολόγησης των off-patent φαρμάκων συμφέρει η εξαγωγή των φαρμάκων από τις ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κατρίνη, πάμε και σε ένα άλλο και θέμα. Και δεν είναι σίγουρα λύση, κύριε Φουσκίδη, ναι. Αυτό που ακούστηκε, δεν ξέρω αν ξέφυγε από την κυρία Γκάγκα ή από διάφορους άλλους που τέλος πάντων... Για τα γενώσιμα θα πείτε τώρα. Να αυξηθεί η τιμή αγοράς των φαρμάκων. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, ναι, δεν νομίζω ότι αυτό στέκεται σοβαρά στην δημόσια συζήτηση. Αν πάμε σε τέτοιες συζητήσεις, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για άλλα πράγματα. Πάμε τώρα και στο θέμα των ημερών, το εσωκομματικό το δικό σας, έτσι, όπως προέκυψε μετά την τοποθέτηση της κυρίας Λάσπα για το γεγονός ότι πήγανε κάποιες drag queens και διαβάσανε στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που διοργάνωσε μια οργάνωση που ασχολείται με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ που διάβασε παραμύθια σε παιδιά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για ποιο λόγο ήταν τόσο έντονη η αντίδρασή σας, η αντίδραση του κεντρικού ΠΑΣΟΚ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Κοιτάξτε, εμείς πάντα σεβόμαστε όλες τις θέσεις και απόψεις. Δεν είμαστε δογματικοί και ξέρετε, ιδιαίτερα στα ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε πάντα μία ευαισθησία και μία ελευθερία. Γιατί εμείς σεβόμαστε και πραγματικά σεβόμαστε και προασπίζουμε απαραίτητα το δικαίωμα στον ελεύθερο αυτοπροσδιορισμό. Σωστό είναι αυτό. Των δικαιωμάτων αυτό. Άρα και στις περιπτώσεις αυτών που θέλουν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις όπως ήταν αυτή που θα συμβεί και στις περιπτώσεις αυτών που δεν θέλουν να συμμετέχουν, εμείς είμαστε πάντα δεκτικοί και ανοιχτοί, έτσι, γιατί θέλουμε μια κοινωνία η οποία θα έχει αυτή την έννοια που ξέρει. Άρα είναι λίγο κυρία δυσνόητη. Λάσπα ήταν εκτός γραμμής, κύριε Κατρίνη. Είναι η συμπεριληπτικότητα. Ναι. Κοιτάξτε, σας είπα ότι εμείς μπορούμε επειδή ακριβώς. Όχι, μισό λεπτό, επειδή είναι το μεάρχηση, κυρία Λάσπα, και δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο που εξέφρασε την άποψή του απλά στα social media. Ήταν εκτός γράμμης ξεκάθαρα, έτσι δεν είναι? Το καταλαβαίνουμε σωστά? Κοιτάξτε, το χαρακτήρισε πρόσωπο... αθλειότητα τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Το κάθε πρόσωπο έχει και το δικαίωμα να εκφέρει και την προσωπική του άποψη. Όταν είσαι τομεάρχης, όχι, με συγχωρείτε που θα σας το πω, δεν εκφέρει την προσωπική σου άποψη. Όταν είσαι τομεάρχης, επικοινωνείς τη γραμμή του κόμματος και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η γραμμή λοιπόν του κόμματος, μια και την ανακαλείται, η γραμμή του κόμματος είναι ότι είμαστε δεκτικοί και ανοιχτοί και βεβαίως αποδεχόμαστε και όσους δεν συμφωνούν
και εκφράζουν την άποψή τους. Είναι ένα αυτό, θέμα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε από την αθλειότητα που είπε, για την οποία μίλησε εκείνη, απέχει πόρο το ένα από το άλλο. Κοιτάξτε, νομίζω δεν είναι το θέμα τώρα το μείζον ζήτημα αυτό που προέκυψε. Καταλαβαίνω ότι. Όχι, δεν μπορεί νομίζω να προκαλεί κάποια συζήτηση. Ναι. Όχι, προκαλεί καταρχάς ότι... μία σύγχυση στη γραμμή του κόμματός σας. Ξεκινάμε από το βασικό. Γιατί ο κόσμος όταν βλέπει την κυρία Λάσπα, που είναι ένα προβεβλημένο πρόσωπο, να μιλάει για κάτι που το Πασόκ το ίδιο δεν συμφωνεί, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Πώς το βλέπετε? Θα σας πω, κύριε Γκαντώνα, δεν είναι έτσι. Κυρία, το κόμμα, το Πασόκ, όλα τα χρόνια στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχε ξεκάθαρη στάση και θέση και μάλιστα αυτό εκφράστηκε με ψήφο στη Βουλή και όχι μόνο με θεωρητική προσέγγιση. Άρα στο θέμα των ελευθεριών και δικαιωμάτων το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει και έχει δείξει ότι σέβεται όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες και τον αυτοπροσδιορισμό των συμπολιτών μας. Νομίζω ότι ήταν μια στιγμή, θα έλεγα, της κυρίας Λάσπα που ίσως εκφράζοντας περισσότερο την προσωπική της άποψη και λιγότερο την άποψη του Πασόκ, μου δημιουργήθηκε μια προσωρινή συνέχεια, αλλά νομίζω ότι να σας ρωτήσω το κάτι. Πασόκ δεν έχει να αποδείξει κάτι. Κύριε Κατρίνα, να σας ρωτήσω εγώ από διαφορετική οπτική γωνία από αυτό που σας ρώτησε η Στέλλα. Η συμπεριληπτικότητα νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο για κάθε κοινωνία το 2023 και ιδιαίτερως δυτική σαν τη δική μας, όπως θέλουμε να λεγόμαστε, πρέπει να είναι λυμένα αυτά τα ζητήματα. Συμφωνούμε. Επειδή όμως εξέφρασε την άποψή της, εγώ έστω και με ακραίο τρόπο θα πω, εγώ θα συμφωνήσουμε σε αυτό, για ένα γεγονός, ένα συγκεκριμένο συμβάν, δεν μίλησε συνολικά για την αποδοχή των ατόμων αυτών από την κοινωνία, που επαναλαμβάνω δεν πρέπει να είναι ζητούμενο στην εποχή που ζούμε. Μίλησε για το συγκεκριμένο συμβάν, για το συγκεκριμένο γεγονός. Γιατί έπρεπε εσείς να αντιδράσετε τόσο έντονα? Επαναλαμβάνω, ακόμα και αν χρησιμοποιήσε μια ρητορική που μπορεί να υπερεύει τα σκαμμένα, αλλά το συμβάν σχολίασε, δεν σχολίασε γενικότερα το ζήτημα της συμπεριληπτικότητας. Δεν υπήρχε καμία έντονη αντίδραση, απλώς ακριβώς για να μην δημιουργηθεί σύγχυση, όπως είπε πολύ εύστοχα η κυρία Γκαντώνα, και για να μην βρεθούν κάποιοι καλοθελητές που πιθανόν να θέλουν, όπως το λέει, από τη μήγα να βγάλουν ξύγι. Ακριβώς γι' αυτό υπήρχε μια επίσημη τοποθέτηση του κόμματος σε σχέση με τα ζητήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και νομίζω ότι πλέον το μήνυμα είναι σαφές και καθαρό και διάκριτο. Και δεν επιδέχεται παρεμηνύσεις. Λοιπόν, έρχομαι εκλογές. Μετά τον Απρίλιο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, πάμε λοιπόν στην πρώτη κάλπη. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εσείς στο ΠΑΣΟΚ έχετε ξεκαθαρίσει ότι εάν δεν υπάρξει κυβέρνηση, που δεν θα υπάρξει από την απλή αναλογική, μαθηματικά είναι, θα καταθέσετε πρόταση, θα επιδιώξετε να υπάρξει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή? Λογικό το βρίσκω εγώ, γιατί θα είναι και πιο ισχυρή η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός σας. Πολιτικά δηλαδή είναι ορθό και απολύτως αναμενόμενο από την πλευρά σε αυτό. Ωστόσο το ερώτημά μου εμένα είναι, για ποιο λόγο, εφόσον έχετε αυτή την στάση που θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς και απολύτως θεσμική, για ποιο λόγο παρεκκλίνετε θεσμικά λέγοντας ταυτόχρονα ότι εμείς θα πάμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση με οποιονδήποτε, αρκεί να μην είναι επικεφαλής ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος? Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ενώ λειτουργείτε θεσμικά όσον αφορά το σενάριο να σχηματιστεί κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, δεν κάνετε το ίδιο και με το αυτονόητο? Δηλαδή να είναι το αυτονόητο για όλες τις κυβερνήσεις συνεργασίας παγκοσμίως, να είναι επικεφαλής ο αρχηγός του πρώτου κόμματος δηλαδή. Κύριε Μπουσκεδί, αυτή η συζήτηση νομίζω ότι γίνεται χωρίς να λογαριάζουμε τον ξενοδόχο. Δηλαδή, ο ξενοδόχος είναι ο ελληνικός λαός. Θα πρέπει να μιλήσουν οι Έλληνες πολίτες, να καταγραφεί λαϊκή τιμιγορία και βεβαίως βάσει των αποτελεσμάτων την επομένη θα υπάρχουν και ανάλογοι συσχετισμοί που θα καθορίσουν πολιτικές εξελίξεις. Το Πασόκ τι λέει? Το Πασόκ λέει ότι όσοι θέλουν πολιτική σταθερότητα θα πρέπει να τα αποδείξουν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα ούτε με προϋποθέσεις συγκεκριμένων προσώπων στη θέση του Πρωθυπουργού, ούτε με προϋποθέσεις συγκεκριμένου κόμματος σε ρόλο ηγεμονικό ή μη. Άρα, το πρώτο ζητούμενο είναι αν το πολιτικό σύστημα θέλει πολιτική σταθερότητα, θα το αποδείξει την επόμενη εκλογή. Όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, ίσως πήγατε και ένα βήμα παραπέρα, αν με επιτρέπετε, λέγοντας ότι δεν ασχηματιστεί κυβέρνηση και με το δεδομένο αυτό το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση. Μα θα πρέπει να περιμένουμε και την τρίτη εντολή να εξαντληθεί για να βεβαιωθούμε να σας κάνω ότι μια ερώτηση. Δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή. Ναι, για να μας βοηθήσετε λίγο. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή κινείται θεσμικά, όπως το λέει ο κ. Φουσκίδης, δεν θα πάρει την εντολή και θα την παραδώσει όπως πιθανολογώ εννοείται ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Τι εννοείτε με αυτό? Εμείς θα εξαντλήσουμε το ενδεχόμενο να γίνει κυβέρνηση με βάση το δικό μας πρόγραμμα και τις δικές μας θέσεις. Από την πρώτη κάλπη? Από την πρώτη κάλπη, προφανώς. Ακόμα και αν την εντολή σας την πάρει η Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση που βγει πρώτη δύναμη και σας επευθύνει η συνεργασία,
θα επιδιώξετε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, είπα κύριε Καντζόνα κάτι εντελώς. Όχι, εγώ σας ρωτάω. Σας λέω λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει τη δική του πρόταση και με βάση το δικό του πρόγραμμα θα επιδιώξει μεγάλο κυβέρνηση. Ναι. Δεν θα αποδεχτεί την πρόταση του Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ σώνει και καλά επειδή θέλουν το ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητικό εταίρο. Όμως σε κάθε περίπτωση αυτή η συζήτηση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, σας λέω, αν τα βρείτε προγραμματικά, κύριε Κατρίνη, και είναι για παράδειγμα. Μα πού να ξέρω εγώ, κύριε Αγκαντώνα, πού να ξέρω εγώ ποια θα είναι η προγραμματική θέση του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. Ωραία, για να το ολοκληρώσουμε αυτό. Με ρωτάτε τώρα, συγγνώμη τώρα, για να είμαστε και σοβαροί. Ναι, για να είμαστε. Με ρωτάτε, να σας πω από τώρα, αν θα δεχτούμε μια πρόταση που δεν ξέρουμε το περιεχόμενό της. Καλά τώρα, ο ίδιος ο αρχηγός έχει μιλήσει για προοδευτική κυβέρνηση. Εκτός αν κάνω εγώ λάθος. Και δεύτερον. Δεν νομίζω ότι δεν είναι θεσμικό το να λέει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα συμμετάσχει σώνει σε καλά σε μια κυβέρνηση στην οποία όχι, δεν είναι θεσμικό να λέει πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Γιατί ξέρετε κύριε Φουσκίδη, μισό λεπτάκι, ξέρετε οι κυβερνήσεις συνεργασίας προϋποθέτουν συγκλήσεις, συνθέσεις, συναποφάσεις. Μα σε αυτό σύμφωνα, έχουμε δει κυβερνήσεις συνεργασίας στη χώρα αυτή, αλλά ο πρωθυπουργός ποιος να είναι, αυτό σας ρωτάμε. Προϋποθέτουν πιθανόν και υποχωρήσεις από όσους συμμετέχουν σε ένα σχήμα. Αν κάποιοι θεωρούν ότι η πολιτική σταθερότητα αρχίζει και τελειώνει με το πρόσωπό του στο του Πρωθυπουργού, προφανώς δεν θέλουν την πολιτική σταθερότητα. Πείτε μου μια χώρα όμως στην οποία υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας και δεν είναι αρχηγός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Θέλουν την επιβεβαίωσή τους, την παραμονή τους στη θέση του Πρωθυπουργού. Αλλά δεν είναι επιβεβαίωση να είναι επιβεβαίωση κάποιου, φαντάζομαι, ξέρετε, εγωκεντρικού χαρακτηριστικού. Πείτε μου μια κυβέρνηση διεθνώς που δεν είναι επικεφαλής ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι θεμητό ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος να θέλει να είναι στη θέση του Πρωθυπουργού. Το κατανοώ. Δεν σημαίνει όμως ότι θα γίνει αποδεκτό από τη δική μας παράταξη. Αυτό νομίζω. Μάλιστα. Είναι σαφές. Έχει γίνει. Εγώ δεν σας καταλαβαίνω, κύριε Κατρίνη. Με συγχωρείτε κιόλας, αλλά εγώ δεν σας καταλαβαίνω. Μπορεί να μην γίνεται κατανοητό. Δεν γίνεται και αυτό φαίνεται. Αποτυπώνεται κιόλας. Να του σοκάρει, θεωρώντας ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η μόνη λύση να είναι ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας πρωθυπουργός. Εμείς όμως λέμε λοιπόν, αν κάποιοι θέλουν σταθερότητα και καταλαβαίνουν ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, θα πρέπει να πάμε και σε ευρύτερα. Εγώ να κάνω. Θα θυμίζω εξαλλού ότι στην Ελλάδα έχει ξαναγίνει κυβερνητικό σχήμα χωρίς να είναι πρωθυπουργός. Με τον Λουκά Παπαδήμου εννοείται. Κάτι πρωθυπουργό τεχνοκράτη εσείς θα θέλατε, για παράδειγμα. Εγώ δεν λέω ότι θέλω. Όχι εσείς προσωπικά, το κίνημα αλλαγής σας ρωτάω. Σαν ΠΑΣΟΚ. Εγώ λοιπόν δεν λέμε σαν ΠΑΣΟΚ εμείς ότι θέλουμε τον Α ή τον Β. Λέμε ότι αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να έχει προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. Πρέπει να είναι μια συζήτηση σε προγραμματικό πλαίσιο. Μα εσείς τι θέλετε ως προαπαιτούμενο να μην είναι πρωθυπουργός? Με την πολιτική στο προσκήνιο. Okay. Και αν βεβαίως καταλαβαίνετε υπάρχουν συγκλήσεις και συμφωνίες στον απόλυτο βαθμό σε προγραμματικό επίπεδο και αυτό αφορά όλα τα κόμματα που πιθανόν συμμετέχουν σε ένα κυβερνητικό συνασπισμό, καταλαβαίνετε μετά έπονται τα πρόσωπα. Να σας κάνω και εγώ ένα τελευταίο ερώτημα τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, για να βάλουμε σε συγκεκριμένα καλούπια την προηγούμενη κουβέντα. Έρχεται λοιπόν ο Μητσοτάκης, δίνει τη διερευνητική εντολή. Έρχεται ο Τσίπρας που έχει πει, εφόσον παραμείνει πιστός η δέσμευσή του, ότι εγώ αν είμαι δεύτερος δεν πρόκειται να μπω σε μια τέτοια διαδικασία συγκρότησης κυβέρνησης ηττημένων. Έρχεται τώρα η σειρά η δική σας, του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, που πιθανότατα θα είσαι στην τρίτη θέση για τη διερευνητική εντολή. Θα πάτε. Λέτε να μην είμαστε στην τρίτη. Θα είστε, αυτό λέω. Θα είστε στην τρίτη θέση. Δεδομένα. Μπορεί να είστε και στη δεύτερη. Εντάξει, δίνουμε και μία πιθανότητα. Δεν ξέρουμε ποια μεγάλη κάλπη, κύριε Κατρίνη, πού να ξέρουμε σε μεγάλη κάλπη. Για ποιο πάνω το λέω. Για ποιο πάνω το λέω. Ωραία, οκ λοιπόν. Έρχεται λοιπόν η πλευρά του, έρχεται λοιπόν η σειρά η δικιά σας και έρχομαι εγώ τώρα να σας ρωτήσω. Επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε, όπως σας είπε η Στέλλα, για προοδευτική διακυβέρνηση, εσείς θα εξαντλήσετε τις πιθανότητες να κάνετε κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν αυτή η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση ηττημένων, όπως είναι η χαρακτηρίζει ο κύριος Τσίπρας? Αυτό είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση η προοδευτική ή με προοδευτικό πρόσημο έχει σχέση με το πλαίσιο και το περιεχόμενο του προγράμματος. Είναι σαφές. Δεν έχει σχέση με τα κόμματα. Εμείς λοιπόν θεωρούμε, και νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να θεωρούμε, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι προοδευτικό κόμμα και έχει προγραμματικές θέσεις, ιδέες και απόψεις. Με βάση λοιπόν αυτές τις ιδέες, θα καλέσουμε τα υπόλοιπα κόμματα να μας πούν αν συμφωνούν στις ιδέες μας. Αν συμφωνούν, είναι βέβαιο, αφού θα είναι το περιεχόμενο
το προγραμματικό πλαίσιο του Πασόκ, ότι θα είναι προγραμματικό πλαίσιο και θα είναι προοδευτική κυβέρνηση. Ωραία. Θα είναι προοδευτικό το πλαίσιο και προοδευτική κυβέρνηση. Την πήραμε όμως, την απάντηση, καταλάβαμε όμως, τι λέτε. Όμως, πείτε το κι αυτό και να κλείσουμε. Θέλω να σας πω όμως, θέλω να σας πω ότι αδυνατό να πιστέψω ότι με τη χώρα να βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και την Ευρωζώνη σε ύφεση, με ανοιχτά τα ζητήματα με τα εθνικά μέτωπα, αδυνατό να πιστέψω ότι ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρωθυπουργός μετά τις εκλογές, αντί να εξαντλήσουν το περιθώριο να κάνουν κυβέρνηση και να επιβάλλουν τη σταθερότητα στη χώρα, θα παραδώσουν τις εντολές και θα οδηγήσουν εκβιαστικά και με διλήμματα σε επόμενες εκλογές. Λοιπόν. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει οι πολίτες να το αξιολογήσουν. Γιατί, κύριε Καντώνα? Κύριε Κατρίνη, σας ακούσαμε, πρέπει να κλείσουμε. Κάνετε και θα κλείσουμε. Γιατί αν κάνετε μια αναδρομή την τελευταία τριετία, πόσες λέξεις, πόσες φορές έχει εξτομιστεί η λέξη πολιτική σταθερότητα από τα χείλη του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα, εκεί θα αποδειχθεί ποιος λέει την αλήθεια και ποιος αντιλέει στον ελληνικό λαό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά να είναι. Σας περιμένουμε στην Ηλία. Ωραία η Ηλία. Πολύ ωραία. Θα περάσει ωραία στην Ηλία. Να κάνουμε μια εκπομπή από εδώ. Να ετοιμάστε και γουρνοπούλα μόνο. Μην τη βγάλουμε, ξέρω, σφύρι την εκπομπή. Γεια σας.